Άρα διαπραγματευτικά πάμε πώς. Πάμε ευελπιστώντας ότι θα αλλάξουν τα μυαλά στην Ευρώπη από τους δανειστές και ότι θα αλλάξει η ρητορική και όχι μόνο και η προσέγγιση απέναντι στη χώρα μας σε πραγματιστικό επίπεδο. Και αν δεν προκύψει αυτό, τι, κόκκινη γραμμή, γραμμή είναι ο Ιούλιος. Όχι, θα επαναλάβω λοιπόν. Από το τέλος του Νοεμβρίου, του περασμένου έτους, το περιεχόμενο, η ύλη της δεύτερης αξιολόγησης σε μεγάλο βαθμό είχε συμφωνηθεί. Ο λόγος που δεν έκλεισε η αξιολόγηση λοιπόν η δεύτερη είναι ότι συνδέθηκε η δεύτερη αξιολόγηση με το μετά το πρόγραμμα τι κάνουμε. Δηλαδή μετά το 18 τι πλεονάσματα θα έχουμε, τι θα γίνει με το χρέος. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο, ας το πω έτσι, είναι κάτι που συνδέεται όχι με την ελληνική κυβέρνηση αποκλειστικά, αλλά συνδέεται με αυτό που σας διάβασα που είπε ο κύριος Γκάμπριελ, δηλαδή πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και ειδικά της Γερμανίας με το ΔΝΤ. Ναι, αλλά ο κύριος Γκάμπριελ δεν είναι τρίτος παίκτης, είναι η γερμανική κυβέρνηση. Ακριβώς. Και μπορεί να είναι και αυριανή. Γιατί δεν τα λέει στο Σόιμπλε ο κύριος Γκάμπριελ. Λοιπόν, απαντώ τώρα στο. Άρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι θέμα να ελπίσουμε ότι θα, πώς το είπατε, θα... Θα αλλάξουν τα μυαλά ότι, ναι, ότι θα υπάρξει μια, ναι, διαφορετική, όχι, στάση απέναντι στην χώρα. Αν πεζό, είναι πιο πεζό το πράγμα. Είναι πιο πεζό το πράγμα. Μέτρα... Είναι πιο πεζό. Πρέπει το ΔΝΤ να αποφασίσει αν θα είναι ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα και πρέπει η Γερμανία να αποφασίσει αν θέλει το ΔΝΤ, άρα και τα μέτρα του χρέους ή όχι. Εμείς νομίζουμε ότι εδώ που έχουμε φτάσει, για να μην επαναλαμβάνω πολλά σε αυτό το θέμα, οι δυνάμεις οι οποίες συγκλίνουν στο να υπάρξει μια συμφωνία ολιστική, η οποία θα προβλέπει, θα έχει το κομμάτι της συμφωνίας για δεύτερη αξιολόγηση, θα έχει ένα συμβιβασμό για τα πλεονάσματα και θα έχει την διευκρίνηση των μέτρων για το χρέος, το μπλοκ αυτό των δυνάμεων είναι αρκετά ισχυρό για να επικρατήσει στο τελικό αποτέλεσμα. Εσείς θα υπάρχουν όμως δυνάμεις, οι οποίες και για το Brexit και για μια Ευρώπη χωρίς κάποιες χώρες εξακολουθούν να πιστεύουν και άλλες απόψεις έχουν που είναι αντίθετες, ας πούμε, αυτές τις οποίες θέλουν. Πάντως, αν θέλετε να δούμε λίγο και τη στάση του τύπου από τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στο ελληνικό διαπραγματευτικό ζήτημα. Νομίζω ότι η εικόνα που αφήνει την τελευταία εβδομάδα, η στάση με την οποία γίνονται οι διαρροές, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διαρροές και μεγάλα μέσα ενημέρωσης που βγάζουν δημοσιεύματα σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, με τη σκέψη ενδεχομένως για εκλογές από τον κύριο Τσίπρα, όλα αυτά υποδείκνυαν μια σκληρή στάση των δανειστών απέναντι στο τελευταίο κομμάτι αυτό πριν από το Eurogroup, το διαπραγματευτικό, ενδεχομένως και το από εδώ και έπειτα. Ναι, διότι ορισμένα θέματα κάποτε ελέγχθη ότι η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο, ας πούμε. Αυτό έχει βέβαια μια μεταφορική σημασία. Δηλαδή το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά το τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις που ενώ εμείς λέμε ότι έχουμε στόχο να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα ευρωπαϊκή, υπάρχουν δυνάμεις που θα ήθελαν να ανατραπεί αυτή η κανονικότητα σε όλη την Ευρώπη. Το πάμε λίγο μακριά τώρα το θέμα, έτσι. Αλλά είναι και αυτή μια πτυχή η οποία πρέπει να τη βάλουμε αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε πλευρές των εξελίξεων. Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν ενδεχομένως μέσω του ΔΝΤ να τροποποιήσουν αυτό που εμείς λέμε να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αυτό... Άρα είμαστε μέρος ενός ευρύτερου παιγνίου, μιας μεγάλης εικόνας και ακριβώς γι' αυτό έχει σημασία να έχουμε καθαρές γραμμές, να έχουμε ψυχραιμία, να έχουμε ή δυνατόν και μια ορισμένη σύμπνοια στο εσωτερικό της χώρας. Δεν μιλάω ούτε για κυβερνήσεις εθνικής ενότητας οικουμενικές, εννοώ όμως ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, η οποία όμως θα έχει κάποια όρια κοινά. Κάποια πράγματα τα οποία, μπας εδώ, δεν πρέπει να τα. Και συμμαχίες στην Ευρώπη πρέπει να έχετε, τις οποίες δεν βλέπω. Τις οποίες δεν βλέπω όμως. Εντάξει, η Ευρώπη αλλάζει για το τοπίο της όμως από την συμμαχίες στην Ευρώπη. Ποιος τώρα, ξέρει κανείς. Δηλαδή, αν έχω μια θετική εξέλιξη, κύριε Πασά, παπά, από το 2015, θα έλεγα ότι έχουμε. Το θετικό το βλέπουμε σε ορισμένες νέες δυναμικές που αναπτύσσονται, που είναι πρόωρο βεβαίως να τις αξιολογήσουμε, αλλά το ότι έχουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια διαδικασία στη Γερμανία όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα προσπαθεί να αυτονομηθεί τουλάχιστον από την
έναν αγκαλισμό του με το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα, είναι μία μετατόπιση, είναι κάτι καινούριο. Το ότι έχουμε ορισμένα τμήματα της Δημοκρατίας, οι οποίες βγαίνουν ανοιχτά, μαχητικά θα έλεγα, υπέρ των θέσεων των εικόνων, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Είπατε κάτι όμως. Τι? Α, με συγχωρείτε, όχι. Okay. Είπατε κάτι πριν, εν τη ρήμη του λόγου σας. Ότι, και θεωρώ ότι δεν το είπατε τυχαία. Όταν επισημάνατε κι εσείς την αφωνία των ευρωπαϊκών θεσμών έναντι των παράλογων απαιτήσεων του Δουνουτού. Και σας είδα να λέτε έτσι με νόημα, ας πάρουν και αυτοί τις αποφάσεις τους. Βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε αυτή την αφωνία, που έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον εαυτό σε σχέση τώρα με τον προηγούμενο Eurogroup. Και να θέσω και ένα δεύτερο ερώτημα. Αν δεν πάρουν θέση, λέτε ας πάρουν τη θέση τους. Δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής, δεν αντιδρούν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όπως σωστά επισήμανε και ο Τάσος, και το ξέρουμε όλοι από τώρα. Όπως εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Για παράδειγμα, όλοι... τον κύριο Ολάτ και τις διαδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει. Ναι, ιτήθηκε βεβαίως όλο. Για σειρά εργασιακών θεμάτων, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής σε σχέση με αυτό που σας είπα. Δεν παίρνουν θέση. Ή κάνουν εντελώς τον πόντιο πιλάτο, όπως τον περιγράψατε πριν. Και τι θα κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Τι θα κάνει η Αθήνα σε αυτό. Ένα δεν είναι πολύ ο χρόνος, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Ένα πρόβλημα το οποίο. Προσωπικά, αν θέλετε, έτσι με απασχολεί, είναι ο κίνδυνος ενός κενού ευθύνης στην Ευρώπη. Όχι μόνο για το δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, η Ευρώπη σήμερα είναι σε μια κατάσταση όπου έχει ανατραπεί ό,τι θετικό προέβαλε ως όραμα ή και ως προσδοκία. Να πάμε σε μια σύγκληση, να έχουμε αυτό, να έχουμε εκείνο, ότι είναι μια διαδικασία χωρίς επιστροφή και βλέπουμε, ας πούμε, σε ένα ηγετικό επίπεδο μία κατάσταση η οποία μέχρι προχθές έλεγε business as usual. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Όλα καλά είναι. Και αν δεν συνέβαινε το Brexit, ενδεχομένως θα συνέχιζαν να λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν περιγράφεται, είναι μία κατάσταση που πρέπει να μας απασχολεί, αλλά θα έλεγα όχι μόνο για το ιδιαίτερο δικό μας πρόβλημα, αλλά συνολικά για την πορεία της Ευρώπης, η οποία επηρεάζει βεβαίως και το δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να μας απασχολεί και αν έχουμε δουλειά σε αυτή την Ευρώπη εμείς να παίξουμε ή αν χρειάζεται να μείνουμε σε αυτή την Ευρώπη. Το ερώτημα πάει σε στρατηγικό πια επίπεδο. Κύριε Πά, έχετε δίκιο με την έννοια ότι ακριβώς στην Ελλάδα, αν το σκεφτούμε, δεν υπάρχει μια συζήτηση ουσίας για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Τώρα αρχίζει η Ευρώπη, λίγο κάπως. Τώρα κάπως αρχίζει. Εκδηλώνεται η Ευρώπη αυτό για τις κυρίαρχες ως πρόσφατα δυνάμεις στη χώρα μας. Δεν είναι αντικείμενο αλλαγής, είναι υποκείμενο. Είμαι Ευρώπη, λέει ο άλλος. Μένω στην Ευρώπη. Δηλαδή, σαν να βρίσκουμε, είναι αυτή η θεωρία που λένε ορισμένοι διανοούμενοι της δεξιάς, ότι λέει η αστική τάξη της Ελλάδας είναι έξυπνη, διότι πάντα γαντζώνεται από κάποιον ισχυρό και πάει πίσω του. Μα λίμωνο αν σήμερα ακολουθήσουμε μια πολιτική. Η Ευρώπη είναι πεδίο διαλόγου, αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων, με επίδικο το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Ναι. Άρα σήμερα ακριβώς πρέπει η Ελλάδα να, παρά τα προβλήματά μας, να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτή, και λόγο σε αυτή τη συζήτηση που ανοίγει επιτέλους για το μέλλον της Ευρώπης και να αγωνιστούμε ακριβώς για μια Ευρώπη η οποία θα επιτρέπει και σε εμάς αλλά και σε όλες τις χώρες που την συγκροτούν, να έχουν μία ισότιμη και βιώσιμη θέση. Θα παρακαλώσα για να μου απαντήσετε και στο ερώτημα που έθεσα και το λέω. Σε συνάρτηση και με διάφορες διαρροές που βλέπουμε, σενάρια, υπάρχει ενδεχόμενο ρήξης από την πλευρά της κυβέρνησης, αν φτάσει το πράγμα σε μία κατάσταση αυτού που λέμε μη περαιτέρω. Δηλαδή υποχωρήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή αδιαφορήσουν ή δεν αντιδράσουν απέναντι στις πιέσεις του Δουνουτού. Εσείς λέτε ότι έχετε βάλει τις κόκκινες γραμμές και νομίζω είναι αντιληπτές πια, γιατί ένα μήνα μιλάμε για αυτές. Και εγώ σας λέω ότι προχωράει τίποτα. Πάει για ρήξη, όπως λένε πολλά σενάρια. Πάει για κάτι άλλο που δεν το βλέπουμε, διαγυμνό οφθαλμού. Τι να περιμένουμε, είναι πολύ κοντά, είναι σε ένα-δύο μήνες το επόμενο επεισόδιο, κύριε Αντιπρόεδρε. Για την κυβέρνηση αυτή, η πορεία στην Ευρώπη είναι δεδομένη. Το ερώτημα είναι. Με ποιους όρους δίνουμε τη μάχη μας μέσα στην Ευρώπη, εάν δηλαδή θα πηγαίνουμε με τη λογική ότι θα κάνουμε ό,τι μας λένε. Είναι η θεωρία του ρημουλκού που έλεγα πριν, όπου το ρημουλκούμενο δεν έχει άποψη, δεν έχει νόμο, πάει, ελπίζοντας ότι το καράβι θα πάει σε ένα ασφαλές λιμάνι, ή αν θα συνειδητοποιήσουμε αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε σωστό, ότι πάντα ίσχυε, αλλά αυτό που θα πω, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα,
ο τρόπος συμμετοχής στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι ένας τρόπος που επιβάλλει διαρκώς τη μεσχέδιο διεκδίκηση του ρόλου που θέλεις να παίζεις. Ειδικά τώρα με αυτά που γίνονται μετά την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική, μετά το Brexit, μετά ειδικά στην περιοχή μας, τον περίγυρό μας, να κοιτάξουμε, δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να υπάρξουμε ως κοινωνία και ως χώρα, αλλά και να πετύχουμε πράγματα παρά μόνο αν έχουμε το σχέδιό μας και το σχέδιό μας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο. Άρα... Και εδώ το ευρύτερο είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο. Θέλω όμως να έρθω στο ερώτημα. Ένα λεπτό, κυρία Κρυοπούλου. Άρα... Κάναμε ένα λογικό άλμα, αν με επιτρέπετε και εσείς και εγώ. Ναι. Το δίλημα ανάμεσα στη Γερμανία, Ευρωπαϊκή Θεσμή, ΔΕΛΤΑ ΝΤΑ, δεν μπορεί να μιληθεί. Είναι δικό του δίλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει άλλη το αυτό. Αν μιληθεί αρνητικά για μας, θα μιλήσει ο λαός. Να προσπαθήσουμε να το λύσουμε θετικά πρώτα. Ναι, κύριε, αλλά μια κυβέρνηση, με συγχωρείτε, επειδή η πολιτική είναι τέχνη του προβλέπει. Η δημοκρατία, το έχουμε άλλωστε αποδείξει εμείς, δεν είναι ούτε βαρύδι, ούτε κάτι το αρνητικό. Είναι πάντα η διέξοδος. Αλλά, κύριε, το είπα κάτι πριν, το οποίο θα επαναλάβω. Αποτυχία της δεύτερης αξιολόγησης θα σήμαινε αποτυχία του προγράμματος. Σωστό. Καμιά φορά ακούω μια συζήτηση, λέει τέταρτο πρόγραμμα. Είναι πολύ ελαφριά αυτή η συζήτηση. Σου λέει, πρώτο πρόγραμμα είχαμε, δεύτερο είχαμε, τρίτο είχαμε, θα έχουμε και τέταρτο. Είναι αστεία αυτή η συζήτηση. Ναι, ναι. Είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά είναι όλα αλήθεια. Λέω τώρα την κυβέρνηση, αν έχει. Έρχομαι στο ερώτημα. Έρχομαι στο ερώτημα. Είπα ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αποτυχία λοιπόν του προγράμματος σημαίνει αποτυχία της Ευρώπης συνολικά. Δεν είναι λέει, κάτι απλό να το πούμε, ας έχουμε και μια επιτυχία και θα κάνουμε δημοψήφισμα να λύσουμε το πρόβλημα. Εκεί θέλω να πω. Πρέπει η προσπάθεια να είναι. Και έχουμε νομίζω στοιχεία. Δεν είμαστε ένα αδιέξοδο. Αν είμαστε αδιέξοδο, θα συζητούσα εγώ διαφορετικά. Έχουμε τη δυναμική των πραγμάτων, με μπρος-πίσω, με αγωνιές, με γρατζουνιές. Θέλουν να πάρουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Αλλά είμαστε μια δυναμική που οδηγεί ή επιτρέπει τον αγώνα να κλείσουμε το πρόγραμμα. Αυτό προσπαθώ να πω. Σύμφωνοι. Εγώ θα ξαναρωτήσω πάλι ένα ερώτημα που νομίζω είναι πολύ απλό. Έχει plan B η κυβέρνηση σε μια περίπτωση αδιέξοδου? Αυτό είναι η κάλπες, είναι η παράδοση της εξουσίας? Έχει κάτι άλλο στο μυαλό της? Υπάρχει κάτι διαφορετικό? Γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, εδώ είμαστε. Για να μην φάμε την υπόλοιπη εκπομπή με αυτό, διότι έχω πάρα πολλά να πω, θα έλεγα ότι ένα δημοκρατικό κόμμα όπως ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα θέματα θα τα συζητήσει με τον τρόπο που τα συζητάει και μια κυβέρνηση επίσης θα δει όλα τα θέματα και όχι μόνο η κυβέρνηση. Αν φτάσουν τέτοιες καταστάσεις, θα υπάρξουν διαδικασίες διαβούλευσης σε κόμματα, σε κυβερνήσεις, στα κοινοβούλια κλπ. Θα το λύσουμε απόψε αυτό. 2/3 υπάρχει όπως ζητάνε στελέχη σας. Τι είναι το 2/3? Το 180. 180. Να περάσει η συμφωνία με αυτήν την 180. Αυξημένη πλειοψηφία. Άρα φτάσαμε τώρα ότι κλείσαμε τη συμφωνία. Όχι, όχι, όχι. Είναι η θέση που έχει τοποθετηθεί ο κύριο Κουρλέτη και μιλήσει. Ο κύριο Φίλη και άλλα στελέχη. Είναι συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος. Ως επιθυμία. Ως επιθυμία. Γιατί θεσμικά δεν είναι απαραίτητο. Έχει μια λογική. Εφόσον μιλάμε τώρα και για πράγματα που δεν τα συζητήσαμε συλλογικά και καθένα λέει ότι θέλει. Να πω και εγώ ότι δεν το θέλω αυτό, με την εξένεια. Θέλω τη συμφωνία που θα κάνουμε να την ψηφίσουν οι 153 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση ή να την ψηφίσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να ανοθευτεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν θα ήθελα μια συμφωνία που ενδεχομένως δεν την ψήφισαν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΝΕΛ, αλλά βγαίνει όμως, επικυρώθηκε ότι την ψήφισαν κάποιοι άλλοι βουλευτές. Οι αποφάσεις είναι κρίσιμες. Δηλαδή τέτοιες διαρροές. Όχι, το λέω ως υπόθεση. Από τους 153. Ως... Απαντάω σε ένα ερώτημα που ναι, μου έτσι... Ναι, το κατάλαβα σε τι απαντάτε. Και, και εξηγώ γιατί δεν με ενδιαφέρει να έχω τους 180. Με ενδιαφέρει 153. Θα ολοκληρώσω όμως. Όμως, εξηγώ, δεν ξέρω πώς αφήσω κανένα ερμηνείες. Θέλω λοιπόν να είναι μια πράξη ευθύνης της κυβερνητικής πλειοψηφίας που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Επειδή όμως η κατάσταση είναι κρίσιμη από πολλές απόψεις και η εποχή μας είναι κρίσιμη, είναι θέμα των άλλων πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν απέναντι σε μια κρίσιμη στιγμή. Δηλαδή είναι θέμα των άλλων δυνάμεων να αξιολογήσουν αν πρέπει με δική τους πρωτοβουλία και για δικό τους λογαριασμό να δώσουν θετική ψήφο σε μια συμφωνία η οποία προάγει τα συμφέροντα της χώρας. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό ότι αν δεν υπάρχει 100% και πράσινη συμφωνία. Ξέρετε,